Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακαριότατε, πανιερότατοι θεοφιλέστατοι Ελληνίδες Έλληνες, συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση και 36 από την αιώνια κοίμηση του προμάχου της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας, αλλά και του δικαίου και της ελευθερίας, αημνήστου ποιμενάρχη και εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου, που με την ολόφωτη μορφή του σκόρπισε παντού κατά την επίγεια ζωή του το μύρο της ιεροπρέπειας και ελληνοπρέπειας. Δίκαια εκκλησία και πατρίδα, εκφράζοντας την ανάθαστη εθνική συνείδηση και ιστορική εκτίμηση, ανακήρυξαν το έτος 2013 ως έτος Μακαρίου και τιμούν με πάνθυμες εκδηλώσεις τη μνήμη του μεγάλου αυτού ανδρός, της πολυσύνθετης αυτής κορυφαίας εκκλησιαστικής και εθνικής φυσιογνωμίας, που καταγλάησε τον μαρτυρικό θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα και για δεκαετίες θέρμαινε την αποσταμένη ελπίδα και το αγωνιστικό φρόνημα του χυμαζόμενου κυπριακού λαού. Οι εκδηλώσεις αυτές που άρχισαν από την αρχή του χρόνου και εξακτηνώθηκαν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο συνιστούν εξόφληση εθνικής οφειλής προς τον πύρινο αυτό αγωνιστή της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας και μεγαλόπνοο ερμηνευτή και οδηγό των γενεών στα υψηλά ιδανικά του έθνους. Πρώτον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Μακάριο τον Τρίτο. Έτσι και εμείς σήμερα, μέρα επαναπατρισμού της ωραίας ψυχής του στον κόσμο των καθαρών πνευμάτων, αφού τελέσαμε εκκλησιαστικό μνημόσυνο, τελούμε τώρα και τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα, του ψυχωμένου αυτού ρασοφόρου και φλογερού σημεοφόρου του έθνους, του αημνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου του Μεγάλου, του Αποστόλου αυτού της Ελευθερίας, που με την ηλεκτρίζουσα προσωπικότητά του κατέπλησε τους ηγέτες του κόσμου. Τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του υψηλόκορμου αυτού συμβόλου, του ασυμβίβαστου αυτού αγωνιστή της ελευθερίας και του δικαίου, που προτιμούσε ως υπτάμενος αετός να πέσει ή έρποντας να ζήσει. Τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα, μιας κορυφαίας εκκλησιαστικής, πολιτικής και εθνικής φυσιογνωμίας, εκείνου που συνέπαιρνε τα πλήθη και σιγαλώνιζε τις συνειδήσεις, του Ιεράρχη και Εθνάρχη Μακαρίου, εκείνου που ως άλλος Μωυσής οδήγησε τον λαό του δια της ερυθράς θαλάσσης μαρτυρικών αιμάτων και διαμέσου της ερήμου της Αγγλικής απεικιοκρατικής δουλείας στην ευλογημένη Χαναάν της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του ενυψηλής πετώμενου αετού, γίγαντα στη ψυχή Ιεράρχη και Εθνάρχη Μακαρίου, που με το θυελλώδες πέρασμά του ξύπνησε στα στήθη του λαού μας τον εξαίσιο και βασανιστικό πυρετό της δημιουργίας ιστορίας. Τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα εκείνου που το φλογισμένο ράσο του είχε γίνει έμβλημα ιερό, που μεσουράνησε μεταφέροντας τις πέντε υπήρους αέρα ελευθερίας. Εκείνου που με τους αγώνες του για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη θεμελιώθηκε μέσα στην ιστορία ως μία από τις φωτεινότερες παγκόσμιες φυσιογνωμίες. Ο άνδρας του οποίου τον ορχάρκινο Ανδριάντα σήμερα αποκαλύπτουμε αποτελεί τον πιο ακριβό ανθό του κυπριακού ελληνισμού, που είχε γίνει ο ηγέτης σύμβολο που μέσα από τον τάφο του
εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να συναρπάζει, να εμπνέει και να καθοδηγεί. Ο άνδρας που τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του τελούμε σήμερα με εθνική λαμπρότητα ήταν ο πιο ψηλός που στάθηκε μέσα στον 20ο αιώνα. Ο πύρινος αυτός αγωνιστής της ελευθερίας σφράγισε με τα ηγετικά του προσόντα την ιστορία της Κύπρου. Είχε συνυφάνει με το πρόσωπό του τη μορφή της. Είχε συνταυτίσει την μοίρα του με της δική της και είχε παραχωρήσει τη ζωή του σε εκείνη με τρόπο τόσο ανέκλητο, τόσο αποφασιστικό που νιώθαμε την παρουσία του ως παρουσία ιστορίας. Πνεύμα δημιουργικό, ανυπόταχτο στην τυραννία και γεμάτο υψηλοφροσύνη και οξυδέρκεια, ο Μακάριος αποκάλυψε στο λαό του πολλές από τις κρυφές πτυχές της ψυχής του, πολλές από τις βαθύτερες προσδοκίες και καημούς του και έδωσε πνοή στα όνειρά του κάνοντας γόνιμες τις αγωνίες του. Νυφάλιος στο πνεύμα, όρθιος στην ψυχή, πειθαρχημένος στα συμπεράσματα που υστέρε η οξυδέρκεια και σαφήνεια του νου του προκαθόριζε, διατήρησε ως την ίστατη πνοή του ανήσυχη επαγρύπνηση πάνω στα ποικιλόμορφα εθνικά, θρησκευτικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που μέσα τους συνθλίβεται ο σημερινός αναταραγμένος κόσμος. Ως μεγάλος εκκλησιαστικός ηγέτης, ο λόγος του δεν ήταν εσπαραγανωμένος σε τύπους, αλλά εξήρχετο ολόθερμος και ολόγυμνος από το στόμα του και εισήρχετο κατευθείαν στην ψυχή του ποιμνίου του. Γι' αυτό και ο λόγος του αυτός, ο ένθερμος από αγάπη, εσαγίνευε και έπιθε. Ως ορθόδοξος ιεράρχης ο Μακάριος, υποτασσόντας το Ευαγγέλιο και πειθαρχούσε στην επιταγή του Χριστού, περί συγχωρήσεως και αυτών ακόμα των εχθρών του, αυτών που μας φθονούν και μας μισούν και θέλουν το κακό μας. Γι' αυτό και δεν αρνήθηκε ποτέ την αληθινή αγάπη προς τους αντιθέτους. Όχι μόνο ουδένα εκδικήθηκε και ουδέποτε μνησικάκησε, αλλά τους πάντες συγχωρούσε και αυτούς ακόμα που κυνηγούσαν να τον αφανίσουν ως ένσαρκη παρουσία. Στον ιεράρχη Μακάριο επικρατούσε η μετριοπάθεια και ένα χριστιανικό πνεύμα επιοίκειας, γιατί η επιοίκεια συμπληρώνει και διορθώνει κάποτε τον άκαμπτο νόμο της δικαιοσύνης. Τη μετριοπάθεια όμως και την επιοίκεια τις έβλεπε ως βοηθητικούς και όχι ως ανατρεπτικούς παράγοντες των κανόνων και του δικαίου που αυτοί θεσπίζουν. Ο Μακάριος πίστευε και αγωνιζόταν να πνέει πάντοτε μέσα στα σπλάχνα της Εκκλησίας όχι το μίσος αλλά η αγάπη, όχι η φαρισαϊκή στιγνότητα και γραφειοκρατική αναισθησία, αλλά η γνήσια χριστιανική επιοίκεια, συγκατάβαση και συγγνώμη. Στο πρόσωπο του Μακαρίου ο λαός έβλεπε τον άξιο εκκλησιαστικό ηγέτη που εξέπεμπε αγάπη και λεξικακία και όλοι εγεύοντο την αδελφοσύνη και εχαίροντο την ενότητα που δορίζει η χωρίς φραγμούς και αναστολές αγάπη. Μας δίδαξε ο Μακάριος ότι το αποτέλεσμα του διαχωρισμού των ανθρώπων ανάμεσα στους δικούς μας και στους άλλους είναι τραγικό, γιατί όσοι αυτό πράττουν χάνουν από τα μάτια τους την εικόνα του Θεού που οφείλει ο εκκλησιαστικός ηγέτης να εμφανίζει αδιάκοπα στο πρόσωπό του και στην πολιτική του, και η Εκκλησία βυθίζεται σε φατρίες και διχασμούς που αμαυρώνουν την αποκαλυπτική της δύναμη και εκμυδενίζουν την ευθύνη της για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ως πολιτικός ηγέτης ο Μακάριος εξέφραζε με τρόπο μοναδικό τον τύπο του λαϊκού ήρωα που πονεί τον λαό του όπως πονεί το ίδιο του το σώμα και άλλο δεν ονειρεύεται παρά μόνο τη μεγαλοσύνη του. Τη μεγαλοσύνη αυτή υπηρέτησε ο Μακάριος με συγκλονιστική εθνική συνέπεια και με άπευτη πολιτική αρετή. Ως μεγάλος πολιτικός ηγέτης είχε αποποιηθεί προσωπικά συμφέροντα και τη γοητεία της φθαρτής προβολής και κοινοδοξίας και αφοσιωμένος στο βαθύτερο σκοπό που αποκάλυψε στη γρηγορούσα συνείδησή του
ο έρωτας για τον λαό και την μεγαλοσύνη του. Ζούσε βαθύτατα το νόημα της ιστορικής στιγμής και των μεγάλων πεπρωμένων του έθνους. Ο Μακάριος εξέφραζε με ένα μοναδικό στην νεότερη ιστορία μας παλμό ολόκληρη την κρυμμένη ισχύ, την βούληση και την τραγικότητα του κυπριακού ελληνισμού. Εκείνο το οποίο διέκρινε τον Μακάριο ήταν η ειλικρίνεια, η πολιτική ευστροφία και η αριστοκρατικότητα της σκέψεώς του. Μυαλό οξύ και λαμπρό ο Μακάριος κατόρθωνε να συνδυάζει τη σοφία με τη σεμνότητα, τη σοφροσύνη με το θάρρος, την αξιοπρέπεια με την καταδεκτικότητα, την ευγένεια και τη διπλωματικότητα με την επιμονή στην επιδίωξη των εθνικών στόχων. Η Κύπρος ήταν το πάθος του Μακαρίου και η λύτρωσή του, αλλά η ηθική του ακτινοβολία, η υψηλή οραματισμή του και η ακτινοβολούσα δράση του ξεπερνούσαν κατά πολύ τα σύνορα της Κύπρου. Σύμβολο υψηλόκορμο ο Μακάριος αναφλόγιζε τις καρδιές όλων των ανθρώπων με τον γνήσιο καημό της ελευθερίας. Η αριστοκρατική ακτινοβολία της προσωπικότητάς του με το ένθεο πάθος του για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του λαού του φεγκοβολούσε και θέρμαινε τις καρδιές όλων των λαών στον αγώνα τους κατά των δυνάμεων του σκότους και της τυραννίας. Η φωνή του, οι λόγοι του, οι αγώνες του θα συγκινούν πάντοτε τις πορεμένες ψυχές όλων των λαών και όλων των γενναίων. Όμως αυτός ο σοφός άντρας που ήταν ο ήρωας των μεγάλων συλλήψεων, των μεγάλων ευθυνών, των μεγάλων αποφάσεων και των σοφών εκτιμήσεων των εκκλησιαστικών, εθνικών και πολιτικών γεγονότων επέσυρε εναντίον του τον κόμπο των εχιδρών, τους εκμεταλλευτές και τους προδότες που τελικά τον οδήγησαν στον πρόωρο θάνατο. Δαιμονικά πολιτικά παιχνίδια χαμερπών δυνάμεων και συνασπισμένα συμφέροντα συγκυπτών των ανθρώπων εμάχοντων εναντίον του και επεδίωκαν των αφανισμών του. Και δυστυχώς συμμάχους στα άθλια αυτά σχέδια βρήκαν οι εωσφορικές δυνάμεις του σχιζοφρενείς της επταετού στρατοκρατίας στην Ελλάδα που θρασομανούσαν και πολεμούσαν να καταρρίσουν τη δημοκρατία και στην Κύπρο κι ας ακροτηριαζόταν. Συνεργάτης πρόθυμους βρήκε δυστυχώς η Χούντα των Αθηνών στο εσωτερικό της Κύπρου και την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, μια μικρή μειοψηφία που καθημερινά ένοπλα τρομοκρατούσε την τεράστια πλειοψηφία, κραδένοντας συνθήματα δημαγωγικά και κορδακιζόμενοι για τη δική τους πάτριδο καπηλεία και ενωτική μανία, εσπείροντας έτσι τη διχόνοια, τη δολερή. Την ίδια ώρα που στην απέναντι όχθη ο εχθρός ακουόταν να ακονίζει τα γαταγιάνια του θανάτου και να οπλίζει το πάθος και τη μανία του νέου τουρκισμού. Ας αποκαλούσε προφητικά ο Μακάριος τους έξαλλους αυτούς του εθνικισμού και του ρατσισμού και της αναρχίας. Από τον εξώστη του αρχιεπισκού Μεγάρου, νεκροθάφτες της ενώσεως και καταστροφής της Κύπρου. Εκείνοι μέσα στην εθνικιστική παραζάλη τους δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους, την προδοσία, την επερχόμενη συμφορά και επεδίωκαν με πάθος μανιακό την εξαφάνιση του Μακαρίου με οποιοδήποτε τίμημα για την Κύπρο και το έθνος. Ήταν πράγματι μια συμπεριφορά που εξακολουθεί να εξοργίζει την ελληνική ιστορία και να συσπά τα πρόσωπα των ακρεφνών Ελλήνων. Τελικά οι ανώσιοι και οι ασεβείς ενσυνείδητα προδοτικοί υπολογισμοί της Χούντας των Αθηνών και οι άθλιες και παράφρονες πράξεις της ΕΟΚΑΒΙΤΑ έφεραν το ποθούμενο για αυτούς επάρατο και προδοτικό πραξικόπημα, αλλά μαζί έφεραν και την βάρβαρη τουρκική εισβολή. Τελικά η λαομίσθητη δικτατορία των Αθηνών, φορτωμένη με το αιματηρό ανώνυμα της Κύπρου, βούλιαξε για να αναστηθεί η δημοκρατία στην αρχαία κοιτίδα της, την Ελλάδα,
αλλά τα ολέθρια αποτελέσματα της έμειναν. Ο Μακάριος, επιστρέφοντας από την εξορία του, δεν θα έβρισκε την άλλοτε ωραία και ευημερούς ανήσω, αλλά ερήπια και καταστροφές. Θα έβρισκε την Κύπρο εμάσουσα και ακροτηριασμένη, να είναι υψωμένη σε ένα Γολγοθά, από όπου ζητούσε να λυτρωθεί, συντρίβοντας τα δεσμά της. Αλλά και όταν οι δάφνες γίνανε πικρόχορτα, ο Μακάριος, παράκλητος και πάλιν της πατρίδας, θα σταματούσε το κακό και θα αρτίωνε και πάλι την ακαιρεότητα της πατρίδας, αν δεν ράγιζε η καρδιά του από τον πόνο και τη συμφορά που είχε να αντικρίσει. Έφυγε ο Μακάριος στις Χαραυγές της 3ης Αυγούστου του 1977, πικραμένος και φαρμακωμένος. Μέσα σε εκείνη την παράφορη έξαρση του αυγουστιάτικου καλοκαιριού, ένας ήλιος έμψυχος έδισε και μαύρισε η μέρα και ορφάνεψε η Κύπρος, χάνοντας τον αρχηγό και εμπνευστή της. Κοινή είναι η πεποίθηση πως αν δεν έφευγε ο Μακάριος εκείνη τη χρονική στιγμή, αν τα μικρόψυχα πολιτικά πάθη τον άφηναν να ζήσει, άλλη θα ήταν σήμερα η τύχη της Κύπρου. Αυτού λοιπόν του μεγάλου και αυθεντικού ηγέτη, του ιεράρχη και εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου, του ακρεφνή και αιώνιου αυτού ποιητή της ιστορικής μας μοίρας, τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντατου, ένα έργο που χρονολογείται από το 1987, όταν ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Πρώτος είχε αποφασίσει να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου μας εθνάρχη, υψώνοντας στο προάβλιο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου στη Λευκοσία μνημείο εξαίρετο σε αποθανατισμό των όσων υπέρ της πίστεως και της πατρίδας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιτέλεσε το αΐζο αυτό σύμβολο της σοφίας, προνήσεως και φιλοπατρίας. Ο Ανδριάντας αυτός του Εθνάρχη Μακαρίου, που με περισσή επιβλητικότητα κοσμούσε για 21 χρόνια τον περίβολο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, κοσμεί σήμερα, μετά τη μεταφορά του εδώ, στο θρονί της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκου, τον ιερό αυτό και έθνικο χώρο, που από το βάθος των αιώνων ανέσπερη εκπέμπει θρησκευτική, πνευματική, ηθική και εθνική ακτινοβολία. Ο ριχάλκινος αυτός Ανδριάντας, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αημνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου, φέρει τη σφραγίδα της καλλιτεχνικής αυθεντίας του εθνικού μας καλλιτέχνη Νικόλαου Κουτσαμάνη, που τεχνούργησε την μορφή του με μια τελειότητα που εφραίνει το μάτι και φιλοτιμεί την καρδιά. Με τον οριχάλκινο αυτό κολοσσό του Μακαρίου, ο πρίτανης των Κυπρίων καλλιτεχνών Νικόλαος Κουτσαμάνης έπλεξε αμάραντο στεφάνι τιμής και δόξας για τον αείμνηστο εθνάρχη, φανερώνοντάς μας την αγέροχη μορφή του και διαμέσου αυτής και την ψυχή του και την ψυχή της Κύπρου, αφού η ζωή του μεγάλου αυτού ηγέτη ήταν δραματικά ενωμένη με τη ζωή της πατρίδας. Δεν νομίζω να είναι τυχαία που η Θεία Πρόνοια τα οικονόμησε έτσι ώστε ο Ανδριάντας αυτός να μεταφερθεί εδώ, στη Μονή του Κύκου, γιατί από εδώ ακούνται τραγικότερα η στεναγμή από τους τάφους των σκλαβωμένων εδαφών μας. Γιατί από εδώ, από την καρδιά αυτή της Κύπρου, μπορεί ο Μακάριος επιτακτικότερα να υποδεικνύει στον κυπριακό ελληνισμό και σε όλους τους όπου γης Έλληνες την θείαν επιταγή, το εθνικό χρέος. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε Μακαριώτατε, σε λίγο θα αποκαλυφθεί ο Ανδριάντας του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου, του Μεγάλου, η ιεροπρεπής και ελληνοπρεπής μορφή του θα προκαλεί στις ψυχές μας, στις ψυχές των Πανελλήνων, σάλων Ορθοδόξων και Εθνικών Σκεπτημάτων. Η ακτινοβόλα φυσιογνωμία του θα εμπνέει στην πανελλήνια Ορθόδοξη συνείδηση τον ιδεαλισμό και τη διοντολογία που επιτάσσουν κατά την παρούσα πραγματικότητα τα πεπρωμένα του έθνους.
Ο Ανδριάντας αυτός αποβαίνει σήμερα άμβωνας, ο οποίος επιφωνεί την αρετή της ελευθερίας και αναζωπηρώνει τις καρδιές όλων μας για τα δίκαια της πατρίδας. Εδώ θα προσκυνούμε την ελληνική δόξα κρυμμένη στο μνημείο αυτό και θα ανακαλούμε στη μνήμη μας την πύρινη μορφή του μεγάλου μας Εθνάρχη και ζώντας νοερά την αρετή και την γενιοψυχία του θα αναβαπτιζόμαστε εθνικά και θα αντλούμε την ελπίδα, τη δύναμη και το θάρρος για να συνεχίσουμε την αιματόβρεχτη πορεία προς την ελευθερία. Πάνω στο μνημείο αυτό θα σφυριλατείτε το πνεύμα της αντιστάσεως και της καρτερίας, της υπομονής και της επιμονής για αγώνα ανυποχώρητο προς ανάκτηση των σκλαβωμένων εδαφών και των πατρογονικών μας αιστείων. Σήμερα που η ανάλγητη τυραννία και η αδυσόπιτη ακαμψία των ανώμων συμφερόντων των ισχυρών του κόσμου τούτου όχι μόνο κρατούν για 39 τώρα χρόνια τη μαρτυρική μας πατρίδα η μη υπόδουλη, τραυματισμένη και πρόσφυγα, αλλά με τρόπο ληστρικό μας βύθισαν και σε μια πρωτόγνωρη δεινή οικονομική κρίση αυτού του έξοχου ανδρός, τις ιερές παρακαταθήκες ζωής και συμπεριφοράς. Έχουμε ως κυπριακός ελληνισμός ανάγκη, αν θέλουμε να μην είμαστε η τελευταία γενιά των Ελλήνων σε αυτή την μακαρία νήσο των Αχαιών και του Αποστόλου Βαρνάβα. Και η παρακαταθήκη του μακαρίου στους δύσκολους αυτούς καιρούς είναι μία ενότητα και ομοψυχία και αγώνας για την ελευθερία. Σήμερα, σε καιρούς έκπτωσης και βαθιάς εθνικής και οικονομικής κρίσης, σε καιρούς τρομερούς, όπου οι άνθρωποι έχουν ψευτίσει ως χαρακτήρες και ως πρόσωπα και οι θεσμοί έχουν θανάσιμα ραγίσει, σήμερα σε καιρούς που η τρικυμία μένεται και το καράβι της κυπριακής δημοκρατίας επικίνδυνα κλειδονίζεται και εμείς όλοι, άρχοντες και αρχόμενοι, πελαγοδρομούμε μέσα στην αμφιβολία και την αμφισβήτηση. Να ταινίσουμε πρέπει την οριχάλκινη μορφή του πανύψηλου εθνικού μας ηγέτη για να τραφούμε με εκκλησιαστική και εθνική ορθοφροσύνη και να πάμε από το εγώ στο εμείς του Μακρυγιάννη και να αγωνιστούμε όλοι για τη σωτηρία της πατρίδας. Σήμερα που οι τουρκικές ορδές σαν ίενες εξακολουθούν να γυροφέρνουν το ακροτηριασμένο σώμα της πατρίδας μας, σήμερα που ο εμπριστής του 1974 πλησιάζει τον δαυλό του προς τα περιβάλλοντα την Κύπρο θαλάσσια νερά που κατάντησαν έφλεκτα λόγω της περιεκτικότητάς τους σε γκάζι και πετρέλαιο, η κραυγή της απελπισίας να γίνει πρέπει κραυγή ελπίδας και με πίστη και αλληλεγγύη και επανεβεβαίωση της αδελφοσύνης. Να αναλάβουμε πρέπει, αφού πρώτα διώξουμε την ηθοπάθεια και την μυρολατρεία και την φυγόπονη απαισιοδοξία, τον κοπιαστικό αγώνα για την ανόρθωση της καταραίουσας οικονομίας, μα προπαντός να αναλάβουμε τον δύσκολο αγώνα για μια λύση στο εθνικό μας πρόβλημα που θα ενώνει πραγματικά την Κύπρο και θα εξασφαλίζει την επιβίωσή της και τη συνοχή της ζωής της με την υπερτρισχυλιετή ιστορία της. Για μια λύση που θα κατοχυρώνει την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα θεμελιώνει την ειρήνη πάνω στη δικαιοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό όλων των νόμιμων κατοίκων αυτής της νήσου. Αν αυτό γίνει, τότε να είστε βέβαιοι, θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μακάριο, η μορφή του οποίου θα σελαγίζει στο στρέωμα της Κύπρου και θα καταβγάζει εσαΐ με το ανέσπερο φως των υψηλωτέρων ιδανικών τους κυπριακούς ορίζοντες, αιωνία αυτού η μνήμη.